Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής. Καταρχήν, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει και ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αντρίς ο Καμπουράκης, και ο αδερφός ημών, ο Αντώνης ο Χατζηγουάνου, αλλά και ο Δήμαρχος της Σκό, ο Θεοδόσιος Νικηταράς. Έτσι. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Είναι μεγάλη ημέρα. Τώρα, επιστρέφουμε λίγο στα της επικαιρότητας. Καταρχήν, χθες η συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη δεν αφορούσε βέβαια μόνο την απάντηση στον Δήμαρχο της Λέρου, η διαχείριση του προσφυγικού, αφορούσε ουσιαστικά κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν, ικανοποίησης έτσι, για τους αριθμούς του 2019 στα 12 σχετικά με το μεγάλο παραγωγικό τομέα που είναι ο τουρισμός. Υπάρχει και είναι δικαιολογημένα ικανοποίηση. Για τους αριθμούς είναι μεγάλη υπόθεση ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο συζητήσαμε χθες και με τον κύριο Μαρκόπουλο, που έχει να κάνει με την ικανοποίηση, αν θέλετε, την πορεία, την εξέλιξη της οικονομίας. Διότι εάν δεν έχεις και μεγάλους αριθμούς, αν δεν έχεις δηλαδή και επισκέπτες, πώς να πολλαπλασιάσεις έτσι και τα χρήματα. Νομίζω ότι είναι αυτονόητα, είναι ενιαία αυτή η κατεύθυνση και μπορεί να υπάρχει και μία διαφοροποίηση, είναι ένα δεύτερο στάδιο ανάγνωσης. Χθες λοιπόν είχαμε και άλλα ζητήματα και για άλλα ζητήματα απάντησε τον Περιφερειάρχη, όπως η εξέλιξη που έχει να κάνει με το περίφημο σχέδιο για τα υδατοδρόμια, εάν κανείς συνυπολογίσει ότι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα τα Δωδεκάνησα είχαν αυτοπλοϊκή, είχαν μάλλον αεροπορική συγκοινωνία με υδροπλάνα από το Καστελόριζο έως και τα υπόλοιπα νησιά, κυρίως θα δει κανείς, η βάση που ήταν η Ρόδος. Λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά εξελίξεις. Έχουμε από ό,τι δήλωσε να κλείνουν οι φάκελοι για τις άδειες ίδρυσης 8 υδατοδρομίων και αφορούν τα νησιά του Αιγαίου, Κάλυμνος, Νάξος, Λειψή, Πάρος, Σύρος, Λέρος, Αμοργός και Μήλος. Πάμε να τον ακούσουμε. Σήμερα, και αυτό γιατί πριν ξεκινήσουμε εδώ τη συζήτηση, είχα αυτή την κουβέντα με τους συνεργάτες μου. Ήμουνα και χθες, ταξιδεύουμε συνέχεια αυτό το διάστημα, γιατί είναι μια περίοδος που σχεδιάζονται πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές αλλαγές και μπαίνουν και οι στόχοι του 20 και με την κυβέρνηση και με το γραφείο του Πρωθυπουργού και με τα Υπουργεία ξεχωριστά κάνουμε πολλές επαφές. Πολλά πράγματα είναι σε φάση σχεδιασμού. Δεν θέλω να σας κουράσω τώρα, είναι πάρα πολλά και ίσως δεν έχουμε και πολύ συγκεκριμένα να πούμε. Για τα υδατοδρόμια, κλείνουν αυτό το διάστημα οι συνεργάτες μου, κλείνουν τους φακέλους για να πάμε επιτέλους να υποβάλουμε, για να πάρουμε τις άδειες ίδρυσης, τα πρώτα, 2, 3, 5, 8, είναι η Κάλυμνος, η Νάξος, η Λειψή, η Πάρος, η Σύρος, η Λέρος, η Αμοργός και η Μήλος. Αυτά κλείνουν στο διάστημα αυτό, μπορεί και μέχρι τέλος του μηνός, να έχουν κλείσει, να έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι αυτοί για την αδειοδότησή τους και πάμε πια στο Υπουργείο να καταθέσουμε και μπαίνουμε πια σε μια πιο έτσι, ευχάριστη συζήτηση και για αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα και το πολύ μεγάλο στόχο ότι πάμε στη διαδικασία πια αδειοδότησης. Περνάμε στη φάση που καταθέτουμε πια στο Υπουργείο για να πάρουμε τις άδειες ίδρυσης των υδατοδρομίων αυτών στα νησιά μας. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για υδατοδρόμια, πού θα βρίσκουν χώρο στα υδροπλάνα, φαντάζομαι, έτσι, σε χωροθέτηση λιμανιών. Και μια που μιλάμε για λιμάνια, θυμήθηκα αυτήν την ιστορία που έχει να κάνει με την αξιοποίηση της μαρίνας του Μανταρακίου, μια υπόθεση η οποία είναι σε κρεμότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την ώρα που ξεκινήσαμε να συζητάμε με τον περίφημο ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή, για την αξιολόγηση, αξιοποίηση των λιμανιών. Διότι από ό,τι φαίνεται έχουμε νέα ανακοίνωση, δηλαδή καμιά φορά είναι λίγο αυτό το επαναλαμβάνομενο ρεπορτάζ, νέα ανακοίνωση από το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή νέα συνέντευξη από τον πλέον από τον νέο πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, από τον κύριο Άρη Ξενοφών, ότι το 2020 θα έχουμε την εξέλιξη των διαγωνισμών για τις μαρίνες, μεταξύ αυτών και η μαρίνα της Ρόδου, η μαρίνα δηλαδή στο Μαντράκι. Έτσι, μία μαρίνα η οποία είναι η ομορφότερη στην Μεσόγειο σίγουρα και μία από τις ομορφότερες στον κόσμο, για να μην πω ότι είναι η ομορφότερη στον κόσμο με βάση το γεγονός
ότι βλέπεις ένα απίστευτο πλούτο προσέγγισης αν κάποιος φτάνει στο λιμάνι της Ρόδου. Αυτός δηλαδή ο απίστευτος μεσονικός πλούτος, η κληρονομιά η οποία εντυπωσίασε και τη νέα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Λοιπόν, μιλάμε για 175 θέσεις ελιμενημένων σκαφών, δηλαδή τα λεγόμενα mega yachts, έτσι. Αλλά πάντα αυτή η ιστορία έχει να κάνει σε σχέση και με την μαρίνα που υπάρχει ήδη, η νέα μαρίνα της Ρόδου δηλαδή, στην περιοχή του Ζέφυρος. Αυτά είναι παράλληλα δύο σχήματα. Να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει το θέμα και η Δημοτική Αρχή καινούργια, πώς το αντιλαμβάνεται δηλαδή αυτό που έχει να κάνει με την νέα μαρίνα, γιατί προφανώς από ό,τι καταλαβαίνει τώρα διαβάζοντας κάποιες πρώτες γραμμές υπάρχει μια διαφορετική θεώρηση. Αλλά να δούμε τι θα γίνει αν τελικά προχωρήσει και αυτή η διαδικασία, γιατί στα λόγια η μαρίνα τρέχει από το 11, στα λόγια όμως, έτσι. Από το 11 στα λόγια. 11 εννοώ με αφορμή τα όσα είχαμε μετά από την εξέλιξη της προσφυγής στο Δέλτα Νιτάφ, μετά από τα διάφορα τα ΙΠΕΔ, υπερταμεία και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, ακόμη δεν έχουμε βγάλει άκρη. Τώρα, πάμε σε μία είδηση που έχει να κάνει με τον κύριο Γιάννη Παρασκευά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνεχώς γράφει βιβλία. Έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη 22 του Γενάρη, 7 το απόγευμα, στο καφέ Ρόντα δηλαδή, παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παρασκευά, «Τλιπόλεμος Ροδίων Αρχηγέτης». Ο Τλιπόλεμος ήταν ένας μυθικός βασιλιάς των Ροδίων δηλαδή, ο οποίος ουσιαστικά είχε πολεμήσει στον Τροϊκό Πόλεμο, πολύ περίφημη ιστορία, γιος του Ηρακλή. Προφανώς επειδή θεωρείται τέκνον της Λίνδου τώρα εδώ, ο Γιάννης Παρασκευάς δεν ξεχνά τον τόπο καταγωγής του, την περιφερειακή έτσι, ενότητα της Λίνδου δηλαδή, ως Λαρδιακός. Πάντως για το βιβλίο θα μιλήσουν Παύλος Γερουλάνος, πρώην Υπουργός Πολιτισμού, Μαμέλης Κώστας, δημοσιογράφος, δικηγόρος, ο Νίκος Νικολάου, ο πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου και συγγραφέας, και θα χαιρετήσουν από Θεού Άρξαστε, Κύριλλος, ο Μητροπολίτης της Ρόδου, Γιώργος Χατζημάκος, ο Περιφερειάρχης, και ο Δήμαρχος της Ρόδου, ο Αντώνης Καμπουράκης. Να δούμε τη νέα λοιπόν συγγραφική δουλειά του Γιάννη του Παρασκευά. Τώρα, πάμε λίγο στα οικονομικά, να πάμε να δούμε μάλλον σεζόν, μια που τα συζητούσαμε και χθες και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων, τον κύριο, Γιώργο, τον κύριο Κώστα Κατσίβα, σχετικά με την πορεία, δηλαδή τι γίνεται για το 2020, αυτή η ιστορία με το κενό από τον Τόμας Κουκ, τι καταλαβαίνουν και οι πράκτορες, διότι έχει περάσει αρκετός καιρός από τον περασμένο ματωμένο Σεπτέμβρη. Καταρχήν να πούμε καλή χρονιά, υγεία, και όσο για την καινούργια σεζόν που έρχεται, προβλέπω τα πράγματα να είναι φυσιολογικά. Δεν βλέπουμε ούτε πολλές απώλειες, ούτε πολλές αυξήσεις, οπότε θα είμαστε στο ίδιο περίπου σημείο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανησυχητικό για την σεζόν που έρχεται. Πάρα την πτώχευση του Τόμας Κουκ. Όχι, καλύπτονται αυτά. Θα τα καλυφθούν αυτά. Γιατί τα καλύπτουν άλλες εταιρείες. Έχουν πάρει άλλες εταιρείες τις πτήσεις. Οπότε αυτόματα ένα μικρό μέρος που λείπει από κάποιες άλλες αυξήσεις που υπάρχουν, όπως Γαλλία, ξέρω και τα λοιπά, η Βρετανία είναι πάνω. Οπότε αυτά θα καλυφθούν. Τα σλότς εμπτυχώνει για τα σλότς, γιατί για μόνο σλότς θα είναι μειωμένα, θα είναι σε διαφύγματα, έχουμε κάποια εκτίμηση. Για τα σλότ. Ακόμη δεν έχουμε, αλλά αυτές τις μέρες θα τα πάρουμε. Με την πολιτική αεροπορία που μίλησα, δεν είναι στα ίδια επίπεδα, είναι λίγο πιο κάτω, αλλά πιστεύω σιγά σιγά θα ανέβει. Έχουμε μία εικόνα για τις προκρατήσεις αναχώρα και τη στιγμή τουλάχιστον για τις κυριότερες αγορές της Ρόδου. Όχι, για την ώρα δεν έχουμε προκρατήσεις. Γιατί μιλάτε για τα pre-bookings. Όχι, τα early bookings δεν έχουν ακόμη βγει. Τέλος του μήνα, θα ξέρουμε ακριβώς πόσα είναι. Συνηθίζουμε να λέμε ως παρόμετρο την έκθεση του Βερολίνου. Πράγματι έτσι είναι, εκεί βγαίνουν τα τελικά συμπεράσματα. Δεν θα έλεγα ότι βγαίνουν εκεί τα τελικά συμπεράσματα, αλλά επειδή είναι η τελευταία έκθεση, δείχνει πώς πάει όλη η σεζόν. Δηλαδή, είναι, βαρόμετρο δεν είναι ακριβώς, αλλά είναι μια ένδειξη. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι πιστεύω εγώ και έτσι πιστεύουμε όλοι. Δηλαδή, με τους ανθρώπους που μιλάμε, με τους επαγγελματίες, όλοι γενικά, έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα είμαστε στο ίδιο σημείο. Με το θαλάσσιο τουρισμό, τι γίνεται? Ο θαλάσσιος τουρισμός πάει καλύτερα. Μην το βλέπετε σαν περίεργο. Ο θαλάσσιος τουρισμός πάει καλύτερα και πιθανόν έχουμε καλύτερα και πιο πολλές προσεγγίσεις. Από εκεί και πέρα το θέμα λιμανιού και τα λοιπά είναι άλλο, αυτό είναι δικό μας θέμα. Αλλά σαν τουρισμός πιστεύω να είναι καλύτερα από πέρυσι.
Γιατί υπάρχει μια στήριξη από την Αγγλία λόγω των μαχών που ήταν η μεγαλύτερη απώλεια και την άλλη πάλι βλέπουμε και την γερμανική αγορά να δείχνει μια σταθερά ενωδική τάση. Ισχύει. Ναι, ισχύει. Ισχύει το εξής όμως, ότι στην αγγλική αγορά έχει μια τάση να πάνε σε άλλα γραφεία, δηλαδή να πάνε σε πιο μικρά και πάνε και πολύ στα ιντερνετικά οι άλλοι. Τώρα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες χώρες πάνε φυσιολογικά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει ουσιαστικά προς τα τέλη του Γενάρη. Όλη αυτή η εικόνα θα ξεκαθαρίσει αρχές του Μάρτη στην περίφημη έκθεση της IDB στο Βερολίνο, γιατί τώρα ουσιαστικά είναι σαν να κάνουμε βήματα στα θολά, έτσι. Δηλαδή, υπομονή τώρα, Φλεβάρης είναι. Μέχρι τον Μάρτη έχουμε τελειώσει, έχουμε δει πως θα κινηθούν τα πράγματα για το 2020, αν και τα ίδια να περιμένετε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, μένουμε σε ένα δούμε που έχει να κάνει με την διαχείριση του περιβάλλοντος, δηλαδή ένα μεγάλο πρόβλημα στον τόπο, το λέγαμε και χθες, σχετικά με την κατάσταση των κάδων, πάρα πολλά απορρίμματα, δεξιά-αριστερά, πάρα πολλά μπάζα. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ιδιοκτητών Φορτηγών, δηλαδή, στην περιοχή μας, τον Κώστα τον Στυλιανού, να μιλάει για την κατάσταση αυτή, να μιλάει ότι και να εντοπίζουν ότι πάρα πολλοί αυθαιρετούν, απορρίπτουν απορρίμματα, μπάζα, φερτά υλικά, δεξιά-αριστερά και ότι θέλουν και θα πρέπει να επιμείνει, δηλαδή και η τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεχείς ελέγχους. Αλλά το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, το μεγάλο πρόβλημα ξεκινά από το μυαλό το δικό μας. Δηλαδή, πόσο θα καταλάβουμε ότι όταν πετάμε τα απορρίμματα έξω, όταν πετάμε τα φερτά υλικά, κάνουμε ζημιά στον τόπο μας. Δηλαδή, είναι απλά τα πράγματα. Μιλάμε για μια περιοχή που υποτίθεται πρέπει να είναι 100 χρόνια μπροστά σε αυτά τα ζητήματα και ακόμη συμπεριφερόμαστε ως μην πω τριτοκοσμική χώρα. Λοιπόν, πάμε. Είμαστε ενήμεροι εδώ και 18 χρόνια για το κομμάτι αυτό. Δεν είναι καινούριο. Το δύσκολο είναι σε κάθε δημοτική αρχή, είτε περιφερειακή, είτε στο Δήμο, είναι το πώς μπορούμε να συντονιστούμε όλοι μαζί, το να μπορούμε να πιάσουμε τους παράνομους που κάνουν αναπόθεση μπάζα ή διάφορα άλλα πράγματα, είτε σε δάση είτε σε ποταμούς. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το τελευταίο διάστημα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι γίνονται μεγάλα έργα προς την Νότια Ρόδο, εκεί υπάρχει το φαινόμενο ότι έχει γίνει μια απέραντη χωματερή η Νότιας Ρόδος. Επανελειμμένως εμείς σαν σύλλογος έχουμε χτυπήσει τον κούνα του κινδύνου. Δυστυχώς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχει πιαστεί ούτε ένας, και η συνάδελφός μου λέγεται αυτός ή οτιδήποτε είναι αυτός, έτσι, δεν μπορούν να εξαιρεθούν και οι συνάδελφοί μου από το κομμάτι αυτό, στα τόσα χρόνια που γίνεται η αναπόθεση αδρανών υλικών σε διάφορους ποταμούς ή στα δάση μέσα. Γνωρίζοντας ότι οι αμοληψίες, ειδικά στην Νότια Ρόδο, είναι καθημερινό φαινόμενο, που σημαίνει τι, ότι ανοίγουμε ένα λάκκο, παίρνουμε την αμοληψία από εκεί, παίρνουμε το αμοχάλικο, το πουλάμε στη τάξη στο φορτηγό 150 ευρώ και εν συνεχεία παίρνουμε τα μπάζα από κάποιο ξενοδοχείο και αντί να τα πετάξουμε είτε στη χωματερή που είναι στη Ρόδο ή στα δύο κοιτά που υπάρχουν, πάμε και τα αποθέτουμε στο λάκκο που έχουμε ανοίξει και τα μπαζώνουμε από πάνω. Το ερώτημα είναι ότι η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Και τι εννοώ. Δεν μπορεί ένα ξενοδοχείο με χιλιάδες τόνους μπάζα να μην έχει ούτε ένα έγγραφο στα χέρια του από κάποιο αρμόδιο αρχή, ή λέγεται χιτά, είτε λέγεται στη θέση Λούκα πάνω που πετάμε τα μπάζα. Λοιπόν, επιστρέφουμε να κλείσουμε μάλλον με αυτό που είχαμε το Κησία να συνεδριάζει σήμερα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε αλλαγή στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, έτσι, σε μια περίοδο κρίσιμη. Προφανώς από τους τέσσερις αρχηγούς παραμένει μόνο ο αντιπτέραχος Γεώργιος Μπλιούμης στην αεροπορία και είναι ο κύριος. Ο αντιπτέραχος, ο οποίος παραμένει. Και πάμε λοιπόν, ξεκινάμε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, δηλαδή. Έχουμε τον αντιστράτηγο του πεζικού, τον Κωνσταντίνο Φλόρο, να αναλαμβάνει ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Α ΓΕΘΑ. Επιλογή του αντιστράτηγου Χαράλα Μπουλαλούση ως αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Α ΓΕΣ δηλαδή. Παρακαλώ, ο επόμενος.
Μετά στη συνέχεια έχουμε την επιλογή του αντιναβάρχου Στυλιανού Πετράκη ως αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, δηλαδή Αλφα Αγέν, στη θέση του Νικόλαου Τσούνη, ο οποίος τελικά αποστατεύεται. Έτσι είχε παραμείνει 3 χρόνια σε αυτή την θέση, είναι μια πραγματικότητα. Και άρα λοιπόν από τους 4 φεύγουν οι 3 και παραμένει μόνο ο στρατηγός, αντιπτέραρχος μάλλον, έτσι, στην αεροπορία. Άρα λοιπόν έχουμε και νέα ηγεσία στους ενόπλες δυνάμεις. Θα δούμε, θα γίνει και στην εξέλιξη φαντάζομαι, έτσι, και με τους υπολείπους δηλαδή στην βαθμίδα. Λοιπόν, εμείς ραντεβού για την Δευτέρα, εδώ ολοκληρώνουμε. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.